Κύριε Παπαθανάση, το 2022 φαίνεται να καταγράφουμε νέο ιστορικό ρεκόρ όσον αφορά τι άμεσε ξένε επενδύσει τη χώρα μα, ε, υπερβαίνοντα και τα δεδομένα του 2021. Ε, Πού θεωρείτε ότι θα διαμορφωθεί τελικά το ποσό αυτό για την τρέχουσα χρονιά, αλλά και ποιε είναι εκτιμήσει για το 2023. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ κύριε Πεφάνη για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε για πολύ σημαντικά ζητήματα που άπτονται τη ανάπτυξη τη Ελλάδα. Άλλωστε, η ανάπτυξη είναι ο βασικός πυλώνας που δίνει, στηρίζει αν θέλετε δημοσιονομικά και δημιουργεί το περιθώριο για να μπορέσουμε να τρέχουμε όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης ενεργειακής κρίσης στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πράγματι λοιπόν το 2022 πάμε για ένα νέο ρεκόρ και πάλι μετά το 2021 των άμεσων ξένων επενδύσεων και αυτό είναι αποτέλεσμα του φιλοεπενδυτικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα ήταν από την αρχή μια προγραμματική αν θέλετε υπόσχεση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ε, θα αλλάξει τελείως το περιβάλλον το επενδυτικό έτσι ώστε οι ξένοι επενδυτές και οι εγχωροί και οι Έλληνες να αισθανθούν πολύ πιο άνετα για να έρθουν να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Και αυτό και έχει συμβεί. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, οι άμεσες ξένες επενδύσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο ύψος του 2021, που σημαίνει ότι και το 2022 πάμε για ρεκόρ, αποτέλεσμα της μεγάλης επιθυμίας των ξένων επενδυτικών οίκων να βρεθούν στην Ελλάδα, διότι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερή, έχει μια σταθερή κυβέρνηση και έχει τελείω αλλάξει το κλίμα υποδοχή των επενδύσεων. Και όσον αφορά το 2003, οι προβλέψει σα είναι ότι θα συνεχίσουν, θα συνεχίσουν οι άμεσε ξένε επενδύσει σε αυτό το μοντέλο. Δεν έχουμε κάτι που να δείχνει ότι θα, υπάρχει... θα υπάρξει ανάσχεση των επενδύσεων για το 2023. Έχουμε λοιπόν πλέον την επιθυμία εταιριών να δημιουργήσουν τα τεχνολογικά τους κέντρα και τα κέντρα καινοτομίας στην πατρίδα μας. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ηγείται με πολλές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί εκεί, τα Γιάννενα και τώρα ε, και η Πάτρα, γιατί ακριβώς αυτές οι πόλεις και άλλες πόλεις, και μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες πολλές πόλεις, έχουν αυτό το οποίο δεν μπορούν να το βρουν οι εταιρείες σε άλλες χώρες, που είναι τα ταλέντα, τους επιστήμονες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ισχυρά που έχουν και από Γι' αυτό λοιπόν εγκαθίσταται και εκεί. Επομένως, ε, γυρνώντας την ερώτησή σας, θεωρώ ότι από αυτά τα οποία γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, το 2023 θα είναι και αυτό μια καταπληκτική χρονιά για άμεσε ξένε επενδύσει. Ένα ακόμα εργαλείο το οποίο συνδράμει στην προσέλκυση αλλά και στην υλοποίηση επενδύσεων είναι ο νέο αναπτυξιακό νόμο. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι στιγμή μηνύματα που λαμβάνετε από την πλευρά των ενδιαφερομένων και σε τι διαφοροποιείται ο νυν αναπτυξιακό νόμο σε σχέση με του προηγούμενου. Ναι, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σα, γιατί πράγματι ο νέο αναπτυξιακό νόμο, αυτό που ψηφίσαμε, τον Ιανουάριο 48-87 διαφοροποιείται τελείως από τον προηγούμενο. Η καινοτομία του είναι ότι φέρνει ισόρροπη ανάπτυξη, ισόρροπη ανάπτυξη περιφέρειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει διαφορετική ταχύτητα αναπτυξιακή σε κάθε περιφέρεια της πατρίδας μας και εμεί θέλουμε αυτό να το αλλάξουμε. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει τους πόρους που τις αντιστοιχούν. Επομένως, ο νέος αναπτυξιακός νόμος κάνει αυτό ακριβώς, μοιράζει ε, αντίστοιχα τους σπόρους, αλλά ταυτόχρονα με τα 13 καθεστώτα δημιουργεί αν θέλετε και μία δίκαιη κατανομή και για τους κλάδους. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι ο κλάδος της αγροδιατροφής θα πάρει τα χρήματα και τους σπόρους που του αντιστοιχεί, ο κλάδος του τουρισμού, τα αντίστοιχα χρήματα, τις μεταποιήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό που συνέβαινε με τον προηγούμενο νόμο ήταν ότι όλα ήταν σε έναν κουβά. Επομένως, τραβούσε από αυτό το κουβά, ας πούμε, μία περιφέρεια που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ ξέμενε, αν θέλετε, πίσω μία άλλη περιφέρεια. Και αυτό δημιούργησε μία ανισότητα στην ανάπτυξη στην πατρίδα μας, που θέλουμε να το διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλις έκλεισε το καθεστώς της μεταποίησης, είχαμε επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, θα αξιολογηθούν βεβαίως, δεν θα περάσουν όλες, αλλά σε μερικές μέρες κλείνει και το καθεστώ του τουρισμού και 31 12 θα κλείσει το καθεστώ τη αγροδιατροφή. Αλλά σα το λέω για, την, για, όλη την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα. Δεν δίνουμε παρατάσεις γιατί ξαναξεκινάμε πάλι τα καθεστώτα από 1η Ιανουαρίου και πάλι αυτά τα καθεστώτα θα είναι ανοιχτά για νέες επενδύσεις. Ένα ακόμα μοντέλο ανάπτυξη το οποίο έχετε εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα είναι οι πράξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ έχουν κινηθεί μέχρι στιγμή αυτέ οι συμπράξει και αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που ήδη υλοποιούνται κάποια σημαντικά έργα. Πράγματι, οι συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι και αυτέ στο χαρτοφυλάκι όμω, όπω είναι οι ιδιωτικέ επενδύσει, στρατηγικέ επενδύσει, αλλά είναι και η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, δηλαδή όλο το πρόγραμμα τη απολυμνητοποίηση το οποίο το κέρδισε η Ελλάδα, γιατί ακριβώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη έστρεψε την προσοχή προ αυτή την κατεύθυνση, χωρί αυτό να επηρεάζει καθόλου την τώρα αλλαγή τη ανάγκη για τη λιγνητική παραγωγή. Έχουμε πάρει κάποια δισεκατομμύρια που θα πάνε σε αυτέ τι περιοχέ. Θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δυναμική εποχή ω προ τη συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ξέρετε, τα ΣΔΙΤ παράγουν έργα στο χρόνο του. Και μέσα στο, στο budget, εντός ε, του κόστους, ε, δεν έχουμε δηλαδή παρεκκλήσεις όπως συνήθως είχαμε παλαιότερα στα δημόσια έργα. Θέλω να σας πω τα προηγούμενα 12 χρόνια, πριν από το 2019, είχαμε συνολικά έργα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και αυτά τα 3,5 χρόνια τρέχουν ε, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα ΣΔΙΤ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που έχουμε σε αυτόν τον τρόπο ε, εκτέλεση ε, έργου. Σε σύνοψη όλων των παραπάνω, ποια είναι η εκτίμησή σα για την ανάπτυξη τόσο για το 2022, όσο και για το 2023, που ε, ε, κατά γενική ομολογία θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, ε, το οικονομικό επιτελείο βλέπει πάντα συντηρητικά. Το κομμάτι της ανάπτυξης, να σας θυμίσω ότι η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι θα έχουμε ανάπτυξη 5,3%. Η νύν εκτίμηση στο, προσχέ... στο σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στο 5,6%. Μπορεί να είναι και πιο πάνω, μπορεί να προσεγγίσει και το 6%, δεν, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, αλλά ας, ας σταθούμε στην επίσημη θέση που έχει η ελληνική πολιτεία, το 5,6%. 5,6% σημαίνει πρακτικά διπλάσια ανάπτυξη, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και για το 2023 που προβλέπουμε από ένα, τουλάχιστον ένα και πλάς ε, ανάπτυξη και εκεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ε, προβλέπεται ότι θα είναι 0,3 άρα φέτος έχουμε, θα έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη και το 2023 τριπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά, ε, το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και με τη μείωση τη ανεργία, γιατί ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να δημιουργούμε δουλειέ για τι νέε και του νέου, για όλου του συμπολίτε μα. Όλα αυτά, βέβαια, καλείστε να τα κάνετε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένου πληθωρισμού. Με προφανή συνέπειε και στο πορτοφόλι των νοικοκυριών. Ήδη έχετε αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε. Θα ήθελα να σα ρωτήσω όμω εν και του χειμώνα που προμηνύεται δύσκολο. Τι Περαιτέρω σχεδιάζεται να κάνετε τόσο σε επίπεδο ε, καλαθιού, όσο και σε κάποιε άλλε πρωτοβουλίε στήριξη ε, των ασθενέστερων εισοδημάτων. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Γιατί το λέω αυτό, Είμαστε από τι πρώτε χώρε στην Ευρώπη που μειώνουμε το χρέο μας. Το χρέο συγκρίνεται με το ΑΕΠ. Και η μείωση αυτού είναι διότι ακριβώς έχουμε μεγέθυνση σημαντική του, του ΑΕΠ μας. Επομένως, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ε, προφανώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ελληνική πολιτεία ε, στήριξε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να ανταλάβετε αυτά όλα υπόψη με ένα ΑΕΠ 200 δισεκατομμύρια. Άρα, 50 δισεκατομμύρια για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 2022 και σήμερα τρέχουμε περίπου ενεργειακή κρίση και στήριξη συμπολιτών μας με διάφορες άλλες δράσεις, στα 13 δισεκατομμύρια. Δεν θα σταματήσουμε ε, να στηρίζουμε την, ε, την ε, οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διότι δεν γνωρίζουμε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, επειδή το 2022 πάλι θα έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, που σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους δεν καλύπτουν τα έξοδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με υψηλά επιτόκια, Είναι, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί. Γιατί ε, τα τελευταία χρόνια δανειζόμαστε ίσως με τα χαμηλότερα επιτόκια που δανείζονται χώρες. Επομένως, επειδή και φέτος θα χρειαστεί να στηρίζουμε την οικονομία και δεν ξέρουμε πόσο καιρό, βεβαίως το 2023 προβλέπουμε ότι θα έχουμε πλεόνασμα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεφεύγουμε από το δημοσιονομικό μα στόχο και κυρίω όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε να στοχεύουν επάνω στους οικονομικά πιο ευάλωτους συμπολίτε μας.